Γεια σας, είμαι ο Μάκης από τη Βιβεχρόμ και σήμερα θα σας δείξω πώς βάφουμε το εσωτερικό ενός σπιτιού. Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, συγκεντρώστε τα εργαλεία που χρειάζεστε. Πινέλα, ρολά, σκαφάκι, κοντάρι, σκουπάκι ξεσκονίσματος, χαρτοτενία για λόχαρτο. Επισκεφτείτε το χρωματοπωλείο σας και αγοράστε εργαλεία καλής ποιότητας, γιατί θα βοηθήσουν στη δουλειά και θα έχετε πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Καταρχάς, επιλέξτε την απόχρωση που σας αρέσει. Εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το κορυφαίο πλαστικό χρώμα Super Neopal της Vivechrome με κωδικό ΩΕ442. Υπολογίστε την ποσότητα του χρώματος που θα χρειαστείτε. Να γνωρίζετε ότι χρειάζεστε δύο χέρια για να έχετε τέλειο αποτέλεσμα. Πριν αρχίσετε το βάψιμο, είναι πολύ σημαντικό να προστατέψετε τα έπιπλα και το πάτωμα του σπιτιού σας από το χρώμα και τη σκόνη. Κατεβάστε τα φωτιστικά, ξεκρεμάστε τους πίνακες και σε περίπτωση που αφαιρέσετε καρφάκια από τους τοίχους, γεμίστε τις τρύπες που θα εμφανιστούν με ακριλικό στόκο οικοδομών της Vivechrome. Για να προστατέψετε το πάτωμά σας από τη σκόνη και τυχόν χρώμα που θα στάξει, στρώστε χαρτόνι ρολό, που επίσης θα βρείτε στο χρωματοπωλείο, καλύπτοντας κάθε σημείο του πατώματος γύρω από τα έπιπλα μέχρι την άκρη του δωματίου. Σε κάθε περίπτωση, στρώστε καλά το κάλυμα στο πάτωμα και σταθεροποιήστε το με χαρτοτενία, ώστε να μην υπάρξει κάποιο απρόοπτο λέρωμα. Με μία χαρτοτενία προστατέψτε το σωβατεμπί του δωματίου. Θα την αφαιρέσετε όταν το χρώμα έχει στεγνώσει τελείως. Επόμενο βήμα είναι να καλύψετε τις πρίζες και τους διακόπτες χρησιμοποιώντας χαρτοτενία περιμετρικά. Αν και θα ήταν προτιμότερο, να τις ξεβιδώσετε και να τις απομακρύνετε τελείως, ώστε να μπορείτε να βάψετε καλύτερα. Τέλος, αν έχετε τζάκι, πρέπει να το καλύψετε και αυτό. Χρησιμοποιήστε νάιλον κάλυμα και χαρτοτενία για να το σταθεροποιήσετε. Ανοίξτε καλά πόρτες και παράθυρα, ώστε να αερίζεται επαρκώς ο χώρος όταν θα βάφετε. Είστε έτοιμοι για βάψιμο. Όταν πρόκειται να βάψετε ένα τοίχο ο οποίος είναι ήδη βαμμένος, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να τον τρίψετε με ένα γυαλόχαρτο και να απομακρύνετε τη σκόνη που έχει προκύψει πριν προχωρήσετε με το βάψιμο. Αυτό θα λιάνει την επιφάνεια, απομακρύνοντας τυχόν αιχμές που έχουν δημιουργηθεί. Η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας βοηθάει στο να έχετε ένα όμορφο, ηλίο φιλμ χρώματος και πολύ μεγάλες αντοχές. Να ξεκινάτε πάντα με τον ταβάνι, έτσι ώστε αν τρέξει χρώμα στους τοίχους, βάφοντάς τον μετά, θα καλύψετε τις πιτσιλιές. Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, καλό θα είναι να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες εφαρμογής που αναγράφονται σε κάθε συσκευασία. Ένα σωστά αραιωμένο χρώμα κάνει το βάψιμο παιχνιδάκι. Αραιώστε το Super Neopal με 5 έως 10% καθαρό νερό. Εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε μισό λίτρο νερό σε 10 λίτρα χρώμα. Πρέπει να ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά το χρώμα. Ύστερα αδειάστε το χρώμα στο σκαφάκι. Ένα στεγνό και αχρησιμοποιητό ρολό θα πρέπει να το βρέξουμε πάρα πολύ καλά και να το στραγγίξουμε ούτως ώστε να τραβήξει όσο γίνεται καλύτερα το χρώμα για να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ήρθε η ώρα να βάψετε τους τοίχους. Χρησιμοποιήστε χαρτοτενία για να μην λερώσετε τα βαμμένα γύψινα και συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο στις ενώσεις των τοίχων μεταξύ τους και στην ένωσή τους με το σωβατεπί. Ξεκινήστε κάνοντας τα κοψίματα στην ένωση των τοίχων με το ταβάνι. Έπειτα, αρχίστε να βάφετε τον τοίχο με ρολό, χωρίζοντάς τον σε κάθε τα βήματα και σχηματίζοντας ένα W με τις κινήσεις των χεριών σας. Αυτό σας βοηθάει να κατανέμετε ισόποσα το χρώμα σε ολόκληρη την επιφάνεια. Συνεχίστε με αντίστοιχες απαλές κινήσεις από πάνω μέχρι κάτω για να το στρώσετε πιο σωστά. Ολοκληρώστε τον πρώτο τοίχο και επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε έναν από τους τοίχους του δωματίου σας. Όταν το πρώτο χέρι έχει στεγνώσει καλά, περάστε το δεύτερο χέρι ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Όπως είπαμε και νωρίτερα, το Super Neopal επαναβάφεται σε περίπου 3 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Βάψαμε με σούπερ νεοπάρ της Vivechrome.